Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Γιώργος Τουλιάτος, βιοπαθολόγος, αλλά και πρωταθλητής και σε παγκόσμια επίπεδα, Γιώργο. Όχι ελληνικό, αλλά πρωταθλητής είμαι ο πρωταθλητής γιατρός του bodybuilding και συγγραφέας, ο οποίος έχει κάνει και διεθνή καριέρα. Τι αγαπάς περισσότερο στη ζωή σου? Η ιατρική είναι η σύζυγος και η ιερωμένη μου είναι το bodybuilding. Τι αντιμάχεσαι? Σκηνοπατώ μεταξύ ιατρικής και bodybuilding. Αντιμάχομαι τώρα την κακή πλευρά του bodybuilding, την κακή του υφή, με την όλη του κατάχρηση και τη οικονομική πλευρά. Να μιλάμε με λέξεις, δηλαδή. Την κατάχρηση των αναλογικών στεροειδών, όπου είμαι υπέρ της υγιούς χρήσης, καθώς επίσης και την απενεχοποίηση της τεστοστερόνης, διότι είναι ένα μέσο με τον οποίο ο άντρας μπορεί να ζήσει περισσότερο και υγιέστερος, αλλά αντιμάχομαι την κακή χρήση της τεστοστερόνης, η οποία έχει φέρει τη δαιμονοποίηση στην ιατρική. Τι δεν θα έλεγες ποτέ στη ζωή σου? Κοίταξε, έχω μετανιώσει για λάθη μου, αλλά μέσα από τα λάθη μου έμαθα και διαμορφώθηκα αυτό που είμαι σήμερα. Αυτό που θα άλλαζε ίσως ήταν η κατάχρηση που έκανα, αλλά μέσα από αυτήν την κατάχρηση έγινα ο Dr. T και μπορώ σήμερα και βοηθάω τον κόσμο να μην κάνει τα λάθη μου. Αυτό που δεν θα άλλαζα είναι οι αρχές που απέκτησα από τους γονείς μου και τη γιαγιά μου. Πόσο την αγαπούσες? Πάρα πολύ, ήταν η δεύτερη μητέρα μου και αυτή μεγαλούχησε τη χριστιανική ηθική, αλλά και άλλες αρχές, επειδή ήταν μια αυστηρή μανιάτισσα. Είσαι από τη Μανή? Ο μισός, ο άλλος μισός από την Κεφαλονιά. Τι αγαπάς περισσότερο? Και τα δύο, φαντάζομαι. Την Ελλάδα την αγαπάμε ολόκληρη. Έχω περάσει και τα καλοκαίρια μου, το αγροτικό μου, το Φυσκάρδο, τη θάλασσα. Και εκεί έκανα τα πρώτα μου συνειδητά βήματα στο αγωνιστικό bodybuilding. Γιώργο, κρατάει οικογένεια όμως τα χρόνια, έτσι. Η γιαγιά πόσο έζησε? 106. Και ποιος τη φρόντισε? Φρόντισα εγώ και η αδερφή μου στα τελευταία χρόνια και τη βοηθήσαμε και με χρήση αναβολικών, έτσι ώστε η γυναίκα να μην καταρρεύσει τελείως. Γιώργο, ξέρεις, αυτό μπορεί να ακούγεται λίγο σοκαριστικό. Χρήση αναβολικών σε μια γυναίκα 104 ετών. Αναβολικά για τους γέρους φτιάχνουν. Δεν φτιάχνουν για τους νέους. Για τους κατάκητους, για τους φιλάστανους, για τους άνθρωπους που θέλουν μια τόνωση. Και πώς δρούν? Η γιαγιά μου λοιπόν ποτέ δεν έσπασε κόκαλο, δεν έπαθε απίσχαση, δεν έπαθε ανεμία. Και μπόρεσε και έκανε μια φυσικοθεραπεία να μπορεί να κάνει με το πι 5 βήματα. Και το μυαλό πώς ήταν? Στρόφερε μέχρι τα 106. Έκανε την προσευχή της, διάβαζε τη γραφή. Έτσι, μέχρι τα 100 πήγαινε στην εκκλησία με τη μάνα μου, με τη μαγούρα της. Λοιπόν, αλλά ήταν μια αυστηρή γυναίκα και φυσικά έτρωγε μεσογειακά. Γιατί είσαι περήφανος στη ζωή σου? Είμαι περήφανος για τη διαδρομή μου την όλη, για τις αρχές που έχω λάβει, για την οικογένεια που έχω φτιάξει, για ότι ακολούθησα τα όνειρά μου και τα πέτυχα με σκληρή δουλειά, παρότι ήμουν ένας μέτριος μαθητής που δεχόμουν bullying. Παρ' όλα αυτά, απέδειξα ότι αγνοώντας τις κασάνδες και ακολουθώντας το όνειρό σου με σκληρή δουλειά και χωρίς πολλή ευφυΐα, μπορείς να προχωρήσεις. Γιατί στην ιατρική πάει μπροστά αυτός που έχει αντοχή στην αποτυχία και πείσμα, και όχι απαραίτητα το υψηλό IQ. Γιατί, Γιώργο, δεχόσουν bullying? Έχω ένα bullying, θυμάμαι, από το δάσκαλο που, επειδή δεν έπαιρνα τόσο καλά τη φυσική, τη χημεία και με σύγκρινε πάντα με την αριστούχα αδερφή μου, μου έλεγε άσχημα λόγια τα οποία εμένα με προσβάλλανε. Αργότερα, όταν με είδε, εγώ πήγαινα στον δρόμο προς το νοσοκομείο, με είδε σε μια στάση και τότε ένιωσε ντροπή γιατί όλο αυτό που μου είχε κάνει. Γιατί εγώ τότε είχα ξεκινήσει την ιατρική μου ειδικότητα. Δέχτηκα bullying στα νοσοκομεία γιατί ήμουν ένας διαφορετικός γιατρός και δεν μπορούσε αυτό να αποδεχτεί. Πως ένας γιατρός έχει μπράτσα μέσα από μια ιατρική ποδιά ή έχει εγκέφαλο μέσα στο κεφάλι του. Αλλά δέχτηκα και bullying και στο bodybuilding, διότι με λέγανε γιατρό και έχει bodybuilder και ήμουν ένα ψάρι έξω από τα νερά του. Στο μένα νοσοκομείο με λέγανε bodybuilders, στους αγώνες μου φωνάζαν σαν γιατρό. Και ήμουνα, πάταγα σε μια βάρκα, σε δύο βάρκες, καταλάβες, ήταν κάτι διαφορετικό. Και πώς εξέφρασαν στο νοσοκομείο συνάδελφοι με αυτή την κακοποιητική συμπεριφορά απέναντί σου? Κάποιες κυρίες με λέγανε ήρθω Baywatch. Αυτό είναι κολακευτικό όμως, αυτό είναι κομπλιμέντο. Αλλά σε αντιμετωπίζουν μια εικόνα και όχι σαν. Όχι σε επιστήμονα, ναι. Ακριβώς. Είσαι σίγουρα γιατρό, τι τη θέση σε την ιατρική, αφού έκανε αγώνα, αφού έκανε μόντιλινγκ. Αυτό το εναλλακτικό, το διαφορετικό. Αλλά πιστεύω ότι σε βάθος χρόνου δικαιώθηκα. Αισθάνθηκες όμορφος? Αισθάνθηκα όμορφος, ναι. Είσαι όμορφος? Πιστεύω πως είμαι. Τι λες όταν βλέπεις τον εαυτό στον καθρέφτη? Ότι θέλω να γεράσω με αξιοπρέπεια. Προσπαθώ να είμαι ψυχαναγκαστικός με τις επιταγές αντιγύρανσης. Βέβαια δεν μπορώ να είμαι όπως θα είμαι στα 27 μου όταν έκανα μόντιλινγκ και κέρδισα τον πρώτο μου αγώνα. Αλλά προσπαθώ να αναστρέψω το γύρες με την ορμονική αποκατάσταση και να δείξω ότι η αντιγύρεση έχει κάποιους κανόνες και μπορεί να φρενάρει στον χρόνο και να έχει και ποιότητα ζωής. Έχουν ελπίδα οι άντρες οι οποίοι έχουν χαμηλή τεστοστερόνη? Βεβαίως και έχουν. Βεβαίως και έχουν και μπορούν να αναστρέψουν. Ντρέπονται όταν παχαίνουν? Ντρέπονται, αλλά υπάρχει λόγος γι' αυτό. Και οι ορμόνες μιλάνε πάνω σε αυτό.
εντάξει, και καταλήγεις παχύς, γιατί είναι αποτέλεσμα του τρόπου ζωής σου, αλλά και οι ορμόνες είναι μια συμφωνία οργάνων, οι οποίες είναι μια ορχήστρα και μπορούν να σε βοηθήσουν να αδυνατήσεις. Οι περισσότεροι αντιστρεπτικοί του ουσία των ανδρών που έχουν παραπάνω κιλά έχουν και χαμηλότερη στερεότητα. Έχουν απορριφισμένο θυρεοειδή και έχουν και προδιαβήτη, τα οποία είναι αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που είναι διαστρεβλωμένα, αλλά μπορούν να αλλάξουν. Δεν είναι μόνο άσκηση και δίαιτα, δηλαδή κωδικοποιημένα πράγματα. Και πώς έρχεται η τεσοστερόνη να ισορροπήσει όλα αυτά? Με τεσοστερόνη ο άνδρας μπορεί και έχει περισσότερη ενέργεια, κάνει γυμναστική, αποκτήνει δημιουργικό ιστό και τη γλυκόζη, αναστρέφει τον διαβήτη, καταπολεμά έτσι το μεταβολικό σύνδρομο. Αδυνατίζει. Αδυνατίζει γιατί καίει το σπλαχνικό λίπος. Αισθάνεται όμορφα. Χτίζει μύσεις οι οποίοι καίνε το λίπος. Αισθάνεσαι όμορφα, έχει εφορία στο μυαλό γιατί η τεστόρα είναι τα πολεμάνη κατάθλιψη μέσω σερωτονίνης που είναι η ορμόνη. Παραμένει κουρασμένο. Έχει καλύτερη ανάρρωση. Πώς γίνεται η λήψη τεσοστερώνης μετά από ιατρική συμβουλή και παρατήρηση? Με δύο μορφές. Είτε με μορφή κρέμας, είτε με παρεντερική, δηλαδή ενέσιμη μορφή. Τι θα έλεγε σήμερα σε έναν άντρα ο οποίος έχει διαπιστώσει με εξετάσεις που έχει κάνει σε σένα ή σε κάποιο άλλο μικροβιολογικό εργαστήριο ότι έχει διαταραχή σε βασικές ορμόνες που εξετάζεται και με κυριότερη την τεσοστερόνη? Θα πρέπει να κοιτάξει την ολική και την ελεύθερη τεσοστερόνη του, την προλακτίνη επίσης, την SHBG και να δούμε αν αυτές μπορούν να βελτιωθούν. Αλλά αν είναι πάρα πολύ χαμηλές, θα πρέπει και αυτές να αποκατασταθούν όπως γίνεται και αποκατάσταση στον θυροειδή για παράδειγμα. Και να βρει την ορμονική του ισορροπία ο άντρας. Όταν κάποιος ξεκινήσει τη τεστοστερόνη, την κόβει κάποια στιγμή? Όχι, διότι αυτό λέγεται λέξη αποκατάσταση. Όπως όταν παίρνεις ινσουλίνη, όπως όταν παίρνεις θυροξίνη, δεν υπάρχει μια παραγωγή και αυτή η ελαττωματική παραγωγή πρέπει να συμπληρωθεί. Συν το γεγονός ότι η ελαττωματική παραγωγή που πρέπει να συμπληρωθεί θα πάψει να υπάρχει, γιατί σε κάθε χορήγηση ορμόνης υπάρχει μια μειώσταση. Συνεπώς, με λίγα λόγια, δεν σταματά στη χρήση, αλλά αυτό σημαίνει και υγεία και ρύθμιση. Το καλοκαίρι επηρεάζει την παραγωγή τεσοστερώνης ή τη λήψη της? Νομίζω με την ηλιακή πνευμονία βελτιώνεται και η βιταμίνη D, η οποία μπορεί να βοηθήσει σε στεροειδείς μόρειες στην παραγωγή τεσοστερώνης. Επίσης, η καλύτερη ενασχόληση με τα σπορ μπορεί να βοηθήσει στο να αδυνατήσεις και αυτό έμεσα να βοηθήσει τεσοστερώνη. Ενώ το χειμώνα κλειόμαστε πιο πολύ στο σπίτι, δεν υπάρχει τόσο πολύ ηλιοφάνεια και αθλοπαιδείες, και μπορεί ο άνθρωπος να φάει παραπάνω και να πέσει τα στερεόνια του. Κλείνοντας, τι θα ήθελες να πεις? Ήθελα να πω ότι κάθε ενήλικας άνδρας, ο οποίος δεν αισθάνεται καλά, πρέπει να ψάξει τον εαυτό του με εργασιακές εξετάσεις και έχει δικαίωμα σε μια δεύτερη εφηβεία. Είναι κρίμα ο άνδρας να μην γνωρίζει το χαμηλό τεστερόνι και να καταφεύγει στη λύση αυτής σε άλλους τρόπους, οι οποίοι δεν το αντιμετωπίζουν ριζικά. Γιώργος, ευχαριστούμε για τις πολύτιμες συμβουλές και για την εμπιστοσύνη σου. Και εγώ ευχαριστώ, Γιάννη, για την πρόσκληση.